λόγο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερ όσοι εκ Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα μου επιτρέψετε ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο πατρός Θεοκλήτου, να μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του για το νέο έτος του 2020, το οποίο έρχεται να είναι καρποφόρο για το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας και πάντοτε να είναι ευλογημένοι και να εργάζονται για το καλό του ανθρώπου. Σε αυτές ευχές μεταφέρω και εγώ σε εσάς και ήθελα να κάνω μία μικρή σκέψη. Επειδή είναι η πρώτη βασιλόπιτα που κόβουμε με αιρετό διοικητικό συμβούλιο πλέον, δεν κάνω λάθος, του Ερυθρού Σταυρού και αυτό έχει για μένα μεγάλη σημασία ότι οι άνθρωποι αυτοί που επεθύμησαν να εκλεγούν και να διοικήσουν το μεγάλο ιδεώδες της αγάπης μέσα του Ερυθρού Σταυρού, το σύνθημά τους με είναι αυτό που λένε και έχω διαβάσει ότι είναι ο κοινωνικός ανθρωπισμός, αλλά αυτός ο κοινωνικός ανθρωπισμός ερίδεται μέσα από την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, διότι δεν είναι μόνο να περιθράψεις διαείνου και ελαίου τα τραύματα αυτών των ανθρώπων το σωματικό που έχουν, αλλά ως άγγελοι Κυρίου θα δίδουνε η θαλπορή, την αγάπη, τη στοργή εκείνη που πρέπει να δίδουνε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη των δικό σας περιποιήσεων, της δικής σας περιθάψεως που θα σας καλέσουνε να το πράξετε. Και πιστεύω αυτό το ιδεώδες του κοινωνικού ανθρωπισμού που ερίδεται στο Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, του καλού Σαμαρίτου, διέπει όλους εσάς που με αυτή την προθυμία ήρθατε εδώ για να γιορτάσουμε τις πρώτες μέρες του νέου έτους του 2020. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρος, που για πρώτη φορά, εδώ πέρα μαζί κόβουμε τη πίτα, το έργο σας να είναι πλούσιο, δοσιοπάροχο θα έλεγα, να εγγράψετε νέους εθελοντές, όπως διαβάζω και έρχονται και θέλουν νέοι Ερυθροσαυρίτες να έρθουν, και έτσι κατά αυτό το έργο αυτό το δικό σας να απλώνεται σε όλη την πόλη μας, σε όλο τον νομό μας και να υπάρχει αυτή τη δροσιά της αγάπης της ειδικής. Να είστε καλά και του χρόνου. Μετά λοιπόν τα πολύ τιμητικά και ζεστά λόγια του πατρός Σωτηρίου, σας καλωσορίζω και πάλι στην σημερινή μας εκδήλωση, με την οποία έχουμε σκοπό να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ τον αντιδήμαρχο κύριο Μουλεϊ ως εκπρόσωπο του Δημάρχου Φλόρινας που είναι μαζί μας, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Χάρτιο, τον διοικητή του νοσοκομείου Φλόρινας, τον κύριο Παπούλικα,
τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Σαββάτσου. Ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα μας. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα για το ότι μαζί μας σήμερα βρίσκονται μέλη παλαιότερων διοικητικών συμβουλίων του Ερυθρού Σταυρού. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τίποτα καινούργιο δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν βασιστεί στην παράδοση, στην εμπειρία και στη σοφία των παλαιότερων. Κύριε Ρίζο, μας θυμάται για μία ακόμα φορά που είστε μαζί μας σήμερα. Και όλοι εσείς, όπως ο κύριος Καϊμάρας που είναι επίσης μαζί μας σήμερα, το παλαιότερο μέλος από τα διοικητικά συμβούλια του Ερυθρού Σταυρού. Από πότε είστε, κύριε Καϊμάρα? 1967 αδιαλείπτος στον Ερυθρό Σταυρό. Παλιός από τον Ερυθρό Σταυρό. Η κυρία Αλεξάνδρα μας. Η αγαπημένη κυρία Αλεξάνδρα. Και όλοι εσείς, οι οποίοι βρίσκεστε εδώ όχι τυχαία. Βρίσκεστε εδώ επειδή ξέρετε ότι ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη και ξέρετε ότι ουσιαστικά εσείς είστε η δύναμή μας. Χωρίς εσάς, χωρίς τις εθελοντριές μας, χωρίς τα μέλη μας και χωρίς τον απλό κόσμο που πάντα προσφέρει, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που σήμερα και εμείς ανέχετε την αίθουσα. Σήμερα λοιπόν έχουμε να εκφράσουμε την ελπίδα να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο, αλλά και να εκφράσουμε την βούληση, την αποφασιστικότητα, να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη, όπως ανέφερε ο πατήρ Σωτήριος, εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σε ένα νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται στον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε ανάγκη και τους παλαιότερους και τους νεότερους που πλέον βρίσκονται κοντά μας. Σήμερα λοιπόν η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη με κέφι και πολύ αγάπη από όλες τις ηλικίες, από ανθρώπους μας όλων των ηλικιών. Θα το δείτε στη συνέχεια. Κόψαμε τη βασιλότητά μας, θα πούμε τα όργανα μας, θα παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό δρόμενο από την ομάδα νέων μας και στη συνέχεια θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια με συντονιστή τον αγαπημένο μουσικό της Φλόρινας, τον Λαέρ Τοπούλη. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, κυρία Πρόεδρος, απευθυνόμενος σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού, απευθυνόμενος σε όλους τους παρισταμένους, και εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παιδείας, σας λέω από καρδιάς ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι απέναντι σε ανθρώπους όπου έχουν ως κύριο κίνητρό τους την ανιδιοτελή προσφορά και τον εθελοντισμό, την προσφορά στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ερυθρού Σταυρού Φλόρινας από το 1938, όπως έριξε μία σύντομη ματιά στην ιστορία, είναι το παράδειγμα του ανθρώπου ο οποίος βαδίζει με τις αρχές της προσφοράς και του χριστιανισμού με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τραυματισμένου, του κατατρεγμένου, του ανθρώπου που χρειάζεται τη βοήθεια. Και ο ομιλός ως εθελοντής, σας λέω άλλη μια φορά, καλή δύναμη στο έργο σας και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε,
αξιότιμο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμο πρώην Πρόεδρε, δεσιμότατε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και αγάπη για όλους. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να παραστώ στο κομπή της Βασιλόπουλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Τμήματος Φλόρινας. Ερυθρός Σταυρός, τι να πρωτοπεί κανείς για την επιτομή της έννοιας του ανθρωπισμού. Ποια λόγια άραγε είναι αρκετά για να περιγράψουν το έργο αυτού του οργανισμού, τμήμα το οποίο είστε κι εσείς. Ποιες λέξεις μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη που οφείλει η ανθρωπότητα στον Ερυθρό Σταυρό. Μάλλον ακόμα και το πάμπλο το ελληνικό λεξιλόγιο φαντάζει φτωχό για να βρεθούν μέσα σε αυτό οι λέξεις που θα αναλογούσαν στο μέγεθος της προσφοράς του Ερυθρού Σταυρού διαχρονικά. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 143 χρόνια προσφοράς σε κάθε ολογής κατατρεμμένο της πατρίδας μας και όχι μόνο. Ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στη χώρα. Η αποθέωση της αναρροληψίας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Μόνο δέος και ευγνωμοσύνη μπορεί να νιώσει κάποιος ανατρέχοντας στη μεγαλειώδη ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια μακροχρόνια διαδρομή συνεχούς και ανηγετελούς προσφοράς. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τμήμα Φλόρινας. 82 χρόνια δίπλα στον άνθρωπο. 82 χρόνια ανακούφιση στον συνάνθρωπο. 82 ολόκληρες σελίδες λαμπρής και έδοξης ιστορίας. Σε δύσκολους καιρούς, μέσα σε αντίξωες συνθήκες πολέμων, αλλά και σε ειρηνικούς ήπιους δρόμους. Παντού και πάντα οι διαφερόντες και οι εφερόντες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν το σίγουρο και ασφαλές προσκεφάλι, ήταν η ζεστή και στοργική αγκαλιά για τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και για όλους τους κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους μας. Με τις επιμορφώσεις, τις κοινωνικές δράσεις, τις παρουσιάσεις και τόσες άλλες δραστηριότητες είχε καταφέρει διαχρονικά να δίνετε ένα ισχυρό και κοινωνικό στίγμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Σας αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια. Εκ μέρους Δημοτικής Αρχής και εγώ και του Δημοτικού Συμβουλίου θα πω μόνο τούτο. Ένα ζεστό, ανθρώπινο και απόλυτα ειλικρινές ευχαριστώ. Κάνοντας μάλλον μια περιττή παράκληση, αφού για όλους εσάς αποτελεί σίγουρα αυτονόητη υποχρέωση. Όλες και όλοι εσείς, οι σπουδαίες εθελόντες και οι σπουδαίοι εθελοντές, συνεχίστε μέσω της συμμετοχής σας στον Ερυθρό Σταυρό να σώζετε τη χαμένη αξιοπρέπεια της αδιάφορης ανθρωπότητας. Το κάνετε με τέτοια επιτυχία που κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που εσείς προσφέρετε απλόχερα με το έργο σας. Ο Δήμος Φλόρινας θα είναι δίπλα σας συνεχώς. Όχι από τυπική υποχρέωση, αλλά από ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή δικαιούστε την απλόχερη υποστήριξή μας. Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, μόνο αυτά τα λίγα λόγια μπορώ να εξελίσω για να εκφράσω ως πολίτης και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την ευγνωμοσύνη μου. Όλοι μας οφείλουμε κάτι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για εσάς, γιατί η ψυχή, σε εσάς, γιατί η ψυχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είστε όλοι εσείς. Θερμά συγχαρητήρια για το έργο σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ερεσιμότατε, λυπή προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από εμένα και έχουμε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία. Νομίζω ότι οι προλαλήσαντες με κάλυψαν σε ένα μεγάλο μέρος, μίλησαν για την ιδέα του εθελοντισμού, που χάρη σε αυτό πετυχαίνονται πολλά στην ανθρωπότητα. Συνεπώς δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο έργο και ιστορικό ενός οργανισμού, του μεγαλύτερου θα έλεγα μη κυβερνητικού οργανισμού στην Ελλάδα, αλλά και για το έργο που έχει συνεισφέρει παγκοσμίως στις δύσκολες αλλά και στις ελληνικές περιόδους. Με κάλυψαν, όπως είπα, οι προλαλήσαντες. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι χάρη στον εθελοντισμό γίνονται πολλά. Πέρα από αυτά που αναφέρθηκα, να σκεφτώ στο χώρο, στο νοσοκομείο. Αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές αιμοδότες, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα παραδείγματος χάρη να γίνονται πολλές επεμβάσεις και να σώζονται συνάνθρωποι μας. Συνεπώς, αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω εγώ από αυτό το βήμα είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Ο κάθε ένας με τον τρόπο του να βάζει το λιθαράκι, αν ιδιωτελώς, στον βαθμό που μπορεί. Αυτό εξάλλου σημαίνει εθελοντισμός.
Ο εθελοντισμός προάγει τον άνθρωπο, αναβαθμίζει τον άνθρωπο. Είναι στοιχείο του πολιτισμού μας και συμβάλλει αντίστοιχα, γιατί βάζει λιθαράκια σε πολλούς τομείς, στην κοινωνική ευημερία. Το περιφερειακό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, το τμήμα της Φλόρινας, ο Ερυθρός Σταυρός της Φλόρινας, ήδη έχει δέσει τη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας, κατόπιν της συναντήσεως του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου επικαιροποιήθηκε, θα λέγαμε, η συνεργασία σε επίπεδο νοσοκομείου, ιατρικής διεύθυνσης και νοσηλευτικής διεύθυνσης, προκειμένου κάθε τόσο οι εθελοντές να περνάνε κάποια 20 επανεκπαίδευση. Και τέθηκε και ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί οι εθελοντές, οι κυλοτρόπους και κυρίως ό,τι έχει να κάνει την μετανοσοκομιακή υποστήριξη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως γι' αυτό. Να ευχηθώ καλή πορεία και συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη και υγεία στους εθελοντές σας και όπως είπα και πριν, για να κλείσω, ευχές για όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να σας καλέσω. Καλησπέρα σας και από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Ελεσιμότατε, κύριε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά, κυρίες και κύριοι, και εμείς σαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση πιστεύω ότι μπορεί ο Ερυθρός Σταυρός να γίνει παράδειγμα για την εφαρμογή του εθελοντισμού μέσα στην ίδια την εκπαίδευση. Νομίζω ότι όλες αυτές οι πρακτικές που έχει εφαρμόσει μπορούν να μεταδοθούν και μέσα στα σχολεία μας. Μπορεί να αναπτυχθεί μια συνεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ώστε όλες αυτές οι αξίες, όλες αυτές οι πρακτικές που τόσες δεκαετίες εφαρμόζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν εδώ πέρα στην περιοχή μας να μεταλαμβανευτούν και στην γενιά που έρχεται. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε εδώ πέρα σήμερα μαζί σας και τη νέα γενιά αυτή να στελεχώνει αυτή την εκδήλωση, να συγγράψει σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμή και εύχομαι σε όλους σας υγεία και πολύ δύναμη στο έργο σας. Όταν είμαι σε αυτό το βήμα, έτσι φομπλάρω, ξέρετε, και δεν ξέρω τι να πω. Θέλω όμως να δηλώσω σε όλους ότι μπορεί να άδειασα τη θέση από το Προεδρείο, αλλά δεν έφυγα. Είμαι παρόν, είμαι εθελοντής, είμαι πάντα στον Ερυθρό Σταυρό. Και χαίρομαι που παραχωρώντας τη θέση μας σε νέα στελέχη βλέπω ότι, και παρακολουθώ να ξέρετε όλη τη δράση, ότι πηγαίνετε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουμε εμείς. Χαίρομαι για όλες τις δράσεις που αναπτύσσετε, χαίρομαι για το άνοιγμα προς την κοινωνία μέσω του διαδικτύου, αναγγέλλονται πολλές δράσεις και θέλω να συγχαρώ το άνοιγμα που κάνετε προς την πλευρά του Αμιντέου με τις παράλληλες εκδηλώσεις. Ήτανε διακαής πόθος του Αμιντέου όσα γίνονται στη Φλόρινα να γίνονται και στο Αμίντεο. Εμείς σε μια δεκαετία, δεκατετραετία, ελάχιστα πράγματα κάναμε με το Αμίντεο, αλλά βλέπω τώρα ότι αυτή η επιθυμία του χώρου Αμιντέου ικανοποιείται. Δεν ξέρω αν το κάνετε για να ικανοποιήσετε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, επειδή έρχεται από εκεί την καταγωγή του, αλλά θέλω να είναι ειλικρινής αυτή η δράση, να καλύπτει και το χώρο του Αμιντέου, για να μην πω ότι ίσως χρειαστεί να γίνει και εκεί ένα παράρτημα, παρόλο που απαγορεύεται από το νέο καταστατικό, αλλά να υπάρχει οπωσδήποτε η παρουσία του Αμιντέου. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πάντοτε πολλά μέλη στον εθελοντισμό από την περιοχή αυτή. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο, ούτε χρειάζεται. Να είστε καλά, να δουλεύετε και να ξέρετε ότι όπως υποσχέθηκαν όλοι οι αντιπρόσωποι των αρχών και των εξουσιών της πόλεως, ότι θα είμαστε πάντα μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό σε όλες τις δράσεις. Χαίρομαι δε ιδιαίτερως, ξέρετε, όταν βρίσκομαι σε αυτό το κλίμα, που είναι πολύ γνωστό, το αγαπώ πάρα πολύ και
δεν θα με ξεχνάτε. Εννοείται. Καλή δύναμη, καλή χρονιά. Όπως είπαν ο παντεγαπημένος και ουσιαστικός ο κύριος Ρίζος, να κάνω μια διευκρίνηση. Ξέρω ότι ασφιευόταν όσον αφορά την έναρξη των δραστηριοτήτων στο Αμίνδεο. Πραγματικά είναι κάτι που ζητούσε διακαώς το Αμίνδεο επί χρόνια. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινήσαμε φέτος λόγω και των πολύ δραστήριων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκεί. Να πούμε ότι το έχουμε σχεδιάσει πολύ πριν την εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη. Ξέρω πολύ καλά ότι εστιαζόσασταν, αλλά ας ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ακολουθεί τώρα η εξαιρετική, είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε, η εξαιρετική προϊσταμένη μας νοσηλεύτρια και εκπαιδεύτρια και γενικά πανταχού παρούσα, Ειρήνη Γρατσία, το σύμβολο του Ελληνικού Σταυρού στην Κρόνια, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα μικρό απολογισμό τη δουλειά του Ελληνικού Σταυρού. Συνηθίζουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας να αναφέρουμε, μπορεί να κουράζει λιγάκι αυτό, αλλά νομίζω ότι καλό είναι ο κόσμος μας να γνωρίσει κάποια από τα στοιχεία με τα οποία μεταβαίνουμε στο επόμενο έτος. Η χρονιά που μας πέρασε λοιπόν υπήρξε εξόχως σημαντική για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό γενικά, αλλά και ιδιαίτερα για το τοπικό μας τμήμα. Διέφερε κατά πολύ από όλες τις άλλες χρονιές, κατά τις οποίες ακολουθούσαμε ένα λίγο πολύ τυπικό πρόγραμμα δράσεων και στις εκπαιδεύσεις μας και στις υγειονομικές και κοινωνικοκονομιακές μας δράσεις, γιατί ήταν η χρονιά που άλλαξε συνολικά την πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς ένα νέο δρόμο σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς κινήματος, το οποίο επανένταξε πρόσφατα πανηγυρικά στους κόλπους του τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος, όπως ήταν γνωστό, να λέμε και τα δύσκολα και τα σκοτεινά σημεία, είχε για ένα διάστημα εξοχύρει, να το πούμε κάπως έτσι. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά διανεργήθηκαν οι περίφημες εκλογές που είχαν σχεδιαστεί από πολύ καιρό πριν, είχαν ξανααναβληθεί, ξανααγκυρωθεί και εν πάση περιπτώσει τελεσφόρησαν μέσα στο 2019. Αυτές λοιπόν οδήγησαν σε ανάδειξη νέας κεντρικής διοικήσεως αλλά και νέου Περιφερειακού Συμβουλίου στο τμήμα μας στις 30 Μαρτίου του 2019. Η διαδικασία των εγγραφών των μελών που ξεκίνησε πέρσι τέτοιο καιρό, όπως θα θυμάστε οι περισσότεροι, μετά από πολλές αδειξοότητες και δυσκολίες, οδήγησε στη συγκρότηση εκλογικού σώματος 135 μελών, τα οποία βαίνουν αυξανόμενα, όπως θα σας πει και η κυρία Πρόεδρος ίσως σε επόμενη φάση. Οι εγγραφές μελών μας συνεχίζονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν εκλογές έχει κλείσει ο κύκλος. Μπορεί όποιος πραγματικά θέλει και νομίζει ότι με τις δυνάμεις του και με την παρουσία του και με την επαγγελματική του ενδεχομένως κατάρτιση ή με ό,τι άλλο τέλος πάντων με το περίσσευμα της ψυχής του να το πούμε, αυτό νομίζω ότι το βασικό, να εγγραφεί ως μέλος μας. Γι' αυτό υπάρχει και το σχετικό συνεργείο στην είσοδο της ετούσης. Και να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις αποφάσεις μας, στις διάφορες δράσεις μας και όταν με το καλό κηρυχθούν πάλι εκλογές, να έχει το δικαίωμα να εκλεγεί, να ψηφίσει κτλ. Κτλ. Από εδώ και πέρα ο Ερυθρός Σταυρός θα λειτουργεί με αυτού του τύπου την δομή, την εγγραφή μελών και τις εκλογές που θα διανεργούνται θεού θεότος κάθε 4 χρόνια. Γεγονός είναι όμως ότι παρότι είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση των εκλογών μέσα στο παρελθόν έτος, οι εθελοντές και οι εθελοντές μας δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να εξυπηρετούν αξιοπαθούντες με ποικίλες μορφής υπηρεσίες, νοσηλείες στα σπίτια, βοήθεια στην προμήθεια αγαθών, διανομές φαρμάκων από δωρεές δικές σας, των συμπολιτών μας δωρεές, οι οποίοι πολύ συχνά φέρνουν πράγματα στο γραφείο του Ερυθρού Σταυρού, είτε από πρόσωπα τα οποία απεβίωσαν και έμειναν φαρμακευτικές τους αγωγές ολοκαίνουργες χωρίς να εκτελεστούν και άρα τα φάρμακα αυτά είναι σφραγιστά και μπορούν να διατεθούν σε άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να διαθέσουν τα ποσά για να τα αγοράσουν, αλλά και άλλα αντικείμενα. Πέραν του ρουχισμού, ο οποίος είναι μια δυσχερής κατάσταση και γι' αυτό με ρωτάτε πολύ, δυστυχώς δεν συγκεντρώνουμε ρουχισμό γιατί είναι πάρα πολύ μικρός ο χώρος μας. Δεν έχουν τη δυνατότητα, εκτός αν κάνουμε κάποια έκκληση για στοχευμένες ανάγκες και λέμε θέλουμε για αυτή την ηλικία.
ηλικία για, για αυτό το φύλλο, για αγόρια, για κορίτσια, ξέρω εγώ. Οπότε για μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να κληθούν να φέρουν οι συμπολίτες μας πράγματα. Το σταματάμε όμως, γιατί δεν χωράνε αυτά που φέρνουν. Έτσι. Πολλές φορές έχουμε κάνει έγκριση για κάποιο ειδικού ενδιαφέροντος αντικείμενα. Ας πούμε, πρόσφατα είχαμε χρειαστεί βρεφικό κρεβατάκι για μωρό. Ή πλυντήριο για οικογένεια η οποία ήταν αδύνατο να αγοράσει πλυντήριο. Αλλά το είχε απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των συμπολιτών μας και μάλιστα και επώνυμων ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους και παρακάλεσαν θερμότατα να παραμείνουν κρυφοί ως δωρητές. Παρ' όλα αυτά, εντός μιας ή δύο ημερών καλύπτονται πάντοτε όλες αυτές οι εκκλήσεις που κάνουμε. Και αυτό είναι για μας πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πολύ συγκινητικό και μας δίνει κουράγιο βέβαια να συνεχίσουμε. Οι εθελοντριές μας βέβαια, εκτός από τη διαχείριση των δωρεών των άλλων ανθρώπων στις οικογένειες που το χρειάζονται, αναλώνονται σε ένα σωρό άλλες ενέργειες, όπως διάφορα διαβήματα δηλαδή, όπως είναι τα ψώνια, η συνταγογράφηση φαρμάκων, σε ανθρώπους που δεν μπορούν μόνοι τους να βγουν με το βιβλιάριό τους, να πάνε στο φαρμακείο, να τα γράψει ο γιατρός, να τα φέρουν στο σπίτι τους κτλ. Η ατομική υγιεινή, η καθαριότητα του σπιτιού, δηλαδή πολύ απλά και στοιχειώδη πράγματα που στην καθημερινότητά μας φαντάζουμε εύκολα, αλλά που δεν είναι καθόλου αυτονόητα και εύκολα για ανθρώπους ανήμπορους και καταβεβλημένους. Ακόμη η ψυχοκοινωνική στήριξη και η βοήθεια οικογενειών των πασχόντων. Δεν ξέρω αν μπορώ να το προχωράω, κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Έτσι. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από την εκδήλωση που οργάνωσε το τμήμα μας πρόσφατα, μέσα στον Οκτώβριο του 19, θέλοντας να τιμήσει την ιστορία των εθελοντών του τμήματός μας εδώ, που προσέφεραν πάρα πολλά στον πόλεμο του 40 στην περιοχή μας. Και στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη μας τίμησε για τρίτη φορά, ερχόμενος στη Φλόρινα, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αντώνιος Αβγιαρινός. Θα θυμάστε όσοι ήσασταν παρόντες ότι ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, αρκετά συγκινητική και νομίζω ότι ήταν και ιστορική έτσι, για τα δεδομένα του τμήματός μας. Εκτός από αυτό, στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης, έγινε η τιμητική διάκριση, επενδύθηκε η τιμητική διάκριση στον απαιτώντα πρόεδρό μας, τον κύριο Ρίζο, θέλοντας έτσι το τμήμα μας, αλλά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Σύσσωμος, να εκφράσει προς έναν άνθρωπο που στήριξε πολλά χρόνια, αντίξωα χρόνια για τα δεδομένα του κινήματός μας, την ανθρώπινη δραστηριότητα, το ήθος πάνω απ' όλα, σε καιρούς που πολλά από αυτά αμφισβητούνταν στα πλαίσια του Ερυθρού Σταυρού. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου έγινε και η τιμητική αυτή διάκριση. Επίσης, ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που οφείλω να ομολογήσω ότι το αναζητούσαμε πολύ καιρό, αλλά δεν είχαμε βρει τους μοχλούς για να το δημιουργήσουμε, είναι το πρώτο τμήμα νεότητας. Ο Ερυθρός Σταυρός, εκτός από τα εθελοντικά του σώματα, δηλαδή αυτά που είναι αναγνωρισμένα μέσα από εκπαιδευτικές νόρμες, να το πούμε έτσι, όπως είναι το Σώμα Σαμαριτών, το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία δεν διαθέτει το τμήμα μας, δυστυχώς. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα για τέτοια σώματα. Έχουμε μόνο το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής στη Φλόρινα που δραστηριοποιείται και που υπερκαλύπτει, πρέπει να πω, τις ανάγκες και των άλλων σωμάτων. Λοιπόν, δημιουργεί πρόσφατα και ένα τμήμα νεότητας. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο πυρήνα νέων, χάρη στις άοπνες ενέργειες της καινούργια μας Προέδρου και του νέου μας Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι καινούργοι μας άνθρωποι θα τους χαρείτε απόψε, θα σας δώσουν έτσι μια νότα από αυτά που προετοίμασαν για απόψε, αλλά τα οποία αποτελούν ένα πρόλογο και ας πούμε έτσι μια πρόγευση της καλής τους διάθεσης για το ότι σκοπεύουν και στο μέλλον να χαρίσουν στο τμήμα μας. Και να εκπαιδευτούν φυσικά από αυτό, όπως όλοι μας, και να πάρουν και να δώσουν. Πέρα από όλα αυτά, συμμετείχε το τμήμα μας στην έκκληση της τοπικής κοινωνίας στη δράση φαγητό για όλους, που σημειώθηκε μέσα στην περίοδο πρώτων εορτών και σε συνεργασία και με τον Δήμο Φλόρινας, ο οποίος μας στήριξε πάλι για άλλη μια φορά. Μαζέψαμε υλικό, το οποίο παραδόθηκε στο Γεωργοκομείο Φλόρινας. Ήταν και τρόφιμα για το συσίτιο αυτό καθ' αυτό όπως το γνωρίζετε, αλλά και κάποιο υλικό το οποίο αφορά φροντίδα κατακύτων. Όπως ξέρετε, το Γεωργοκομείο μας στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι και κατακυκλημένοι
και καταλημμένοι πωλήσει και χρειάζεται πολλά από αυτά τα πράγματα που απαιτεί για τη φροντίδα του ένα κατάγει του και τα σεντόνια και τα διάφορα είδη ατομική υγιεινής κτλ. Με τη βοήθεια λοιπόν του Δήμου μπορέσαμε να συμπράξουμε σε αυτό και να παραχωρήσουμε μια ποσότητα από αυτά τα υλικά στο γεωκομείο. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνεχίστηκα και θα συνεχιστούν και με εμπλουτισμένο από όλο τρόπο και μέσα στο νέο έτος οι μηνιαίες επιμορφωτικές και συντονιστικές συναντήσεις των εθελοντών μας την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 5 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα που βρίσκεται δίπλα από τα γραφεία μας, την οποία αφενός κάθε φορά μας παραχωρεί η Περιφερειακή Ενότητα, συγκεντρώνονται οι εθελοντές μας, συντονίζονται για τις δράσεις του μήνα, κάνουμε δηλαδή τις ανακοινώσεις μας, μοιράζουμε τους ρόλους μας για το τι θα γίνει μέσα στο μήνα που έρχεται, δραστηριοποιούμαστε και στα πλαίσια αυτού του συντονισμού ακολουθεί και μια επιμόρφωση. Συνήθως έχουμε καλεσμένους επιστήμονες από τον ιατρικό, τον παραϊατρικό χώρο, κοινωνικούς επιστήμονες κτλ. Είχαμε λοιπόν αρκετές τέτοιες συναντήσεις και μέσα στο 2019. Ευκαιρίας δοθήσεις να πούμε ότι και την πρώτη Τρίτη του Φλεβάρι που μας έρχεται, είναι 4 Φεβρουαρίου, θα επαναληφθεί η συνάντησή μας. Πιθανόν, κυρία Πρόεδρος, να σας ανακοινώσει και με πιο περιεχόμενο, γιατί έχει μεριμνήσει για μια σειρά καινούριων εισηγητών και εκπαιδευτών για, για αυτές τις συναντήσεις, τις μηνιαίες. Επίσης, εγκαινιάζονται συναντήσεις αντίστοιχου περιεχομένου στο Αμύντερο. Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση με ομιλητρία του Πρόεδρό μας και πλαισιώθηκε από, τόσο από εθελοντές όσο και από το υπόλοιπο κοινό του Αμυντέου και μας έκανε μεγάλη εντύπωση η διάθεση που είχαν για πάρα πολλές απορίες και πολύ συζήτηση κατόπιν. Είναι το Αμύντο, όπως ομολογήθηκε και πριν, μια περιοχή που ζητά περισσότερη προσοχή από μέρους μας, μεγαλύτερη καλλιέργεια κτλ. Νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και στο Αμύντο με τις αντίστοιχες συναντήσεις. Φέτος, όπως και άλλες χρονιές συνηθιζόταν, στηρίξαμε με την παρουσία μας, βοηθώντας τη διεξαγωγή της ετήσιας δράσης που κάνει κάθε φορά η κυρία Αλεξάνδρα Βαχιτσίδου υπέρ του γεωκομείου, όπως το γνωρίζετε. Και φέτος οι εθελοντές μας βοήθησαν εκείνο το απόγευμα με το σερβίρισμα, με την περιποίηση των προσκεκλημένων κτλ. Να διεξαχθεί ομαλά η αντίστοιχη εκδήλωση που στηρίζει το γεωκομείο μας. Επίσης, με ενέργειες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ανανεώθηκε η διαδικασία φιλοξενίας μας από την Περιφερειακή Ενότητα. Γιατί όπως γνωρίζετε, εδώ και 5 περίπου χρόνια, με πρωτοβουλίες του τότε Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Στέφανου Μπύρου, φιλοξενούμαστε μέσα στο κέντρο της νομαρχίας Φλόρινας, όπως την ξέραμε οι περισσότεροι παλιά, και με τις ενέργειες αυτές συνεχίζεται η φιλοξενία μας και με κάποια, όπως να πω, ακόμη μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη ευκολία για τις τηλεφωνικές μας συνδιαλέξεις κτλ. Είναι ένα μεγάλο ευεργέτημα αυτό από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας για το τοπικό μας τμήμα, το οποίο ξέρετε ότι είναι ένα τμήμα στην ουσία χωρίς πόρους. Οι πόροι του είναι μόνο το 70% από το προϊόν των εκπαιδεύσεων που κάνουμε, των πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων, καθώς και η ετήσια συνδρομή των μελών του. Δηλαδή τα 10 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, όσων έχετε εγγραφεί ως μέλη και όσων θα εγγραφείτε από εδώ και πέρα, είναι το μόνο έσοδο που στηρίζει το τμήμα μας. Από αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε κόσμο, να πορευτούμε για τα διάφορα μικροέξοδα κτλ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι συνεχής αυτή η στήριξή σας και να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα μέλη προκειμένου και με τον οβολό σας να στηρίζετε την προσπάθειά μας. Σε αυτή τη χρονιά μέσα ενεργοποιήθηκαν περίπου 64 εθελοντές και εθελόντριες. Το λέω το περίπου γιατί ακόμη τα στατιστικά μας είναι λιγάκι σε διαδικασία εξαγωγής από πλευράς Αμυντέου. Έχουμε κυρίες από το Αμύντιο που ακόμη περιμένουμε κάποια στοιχεία για να ξέρουμε πόσες από εκεί με ακρίβεια δραστηριοποιήθηκαν. Σε διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, παρελάσεις όπως σας γράφει εδώ, διανομές αγαθών όπως σας εξήγησα πριν, νοσηλείες στα σπίτια, ακόμη και υποστήριξη σε διοικητικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, κοινωνικοκρονιακή και ψυχολογική στήριξη σε διάφορες περιστάσεις που χρειαζόταν κλπ. Νοσηλείες στο σπίτι δέχτηκαν 58 άτομα στην περιοχή μας, κατά μέσον όρο. Αυτό το λέω διότι είναι τα άτομα που έχουμε καταγράψει, που οι εθελοντές μας δηλαδή μας ενημέρωσαν ότι ξέρετε εγώ πηγαίνω σε αυτό το σπίτι και κάνω
κάθε εβδομάδα κάνω πάλι με αυτή την κυρία, ας πούμε, για αυτό το ηλικιωμένο. Υπάρχει κάθε μέρα και μετράω την πίεση. Ορισμένοι εθελοντές μας ομολογώ ότι μας γνωστοποιούν αυτή τη δράση τακτικά και έτσι μπορούμε και κρατάμε κάποια στατιστικά. Ένας μεγάλος αριθμός εθελοντός μας, είναι το παράπονο μου βέβαια αυτό, το λέω και δημόσια, δεν μας γνωστοποιούν ότι πάνε και βοηθάνε κόσμο. Το μαθαίνουμε από συγγενείς, από τη γειτονιά, από φίλους. Βέβαια, κατά κάποιο τρόπο η εθελόντρια αυτή που το κάνει αυτό, το κάνει από τα πληθροσύνη, δεν θέλει να δείξει και να μας πει τι κάνει και πώς κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για να σας πούμε περισσότερα. Ξέρουμε ότι μάλλον είναι παραπάνω από τα 58 άτομα που έχουμε επίσημα καταγεγραμμένο ότι δέχτηκαν οσηλίες μέσα στο νέο έτος. Και είναι θερμή παράκληση οι εθελοντές μας να μας λένε το που πάνε και τι κάνουν, για να μπορούμε και στατιστικά να αποδεικνύουμε τη δύναμη του τμήματός μας, την ανθρωπιστική του δραστηριότητα. Γύρω στα 2.500 διαβήματα και παρεμβάσεις είναι αυτά που έτσι πολύ γενικά έχουμε καταγεγραμμένο ότι γίνανε. Αυτό που σας είπα, δηλαδή το μπάνιο, το να πάω το βιβλιάριο, να τον πάω μια βόλτα, να τον φέρω, να τον πάω να δει, ξέρω εγώ, κάτι, να επιστρέψει, να τον λούσω, να κάνω την ένεσή του, διάφορα. Διάφορα πολύ πολύ καθημερινά πράγματα που πολύ κατά προσέγγιση μπορούμε να τα πλησιάσουμε, να τα καταγράψουμε. Αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ξέρουμε ότι έγινε από τους εθελοντές μας σε 28 περίπου ανθρώπους, μπορεί να είναι κι άλλοι, αλλά τόσοι έχουν καταγραφεί. Διανομές όλων αυτών των ειδών που σας είπαμε και περίπου σε 71 οικογένειες στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, έχουν χορηγηθεί διάφορες έτσι προσφορές. Είτε είδη τροφίμων, είτε είδη οικιακής χρήσης, ατομικής καθαριότητας, είτε οικιακές συσκευές όπως το πλυντήριο που αναφέραμε πριν ή άλλα πράγματα κτλ. Δηλαδή οι ωφελούμενοι μας είναι περίπου αυτής της κλάσης, γύρω στα 227 άτομα, τόσοι καταγράφηκαν μέσα στο έτος που πέρασε. Το άλλο μας κομμάτι είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι. Σε αυτό παρακολούθησαν πιστοποιημένα προγράμματα πρώτων βοηθειών κάπου 73 άτομα. Οι ειδικές εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών μάχης έγιναν σε προσωπικό της ελληνικής αστυνομικής της αστυνομικής διεύθυνσης Φλόρινας. Ήταν κάπου 21 αστυνομικοί που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό. Γενικές εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, δηλαδή διαλέξεις 3 ώρες ή 4 ώρες μαθητές σχολείων, σε κατασκηνωτές, σε αθλητές που αθλούνται σε διάφορους συλλόγους της περιοχής μας, κάπου 241 άτομα από μαθητές και μαθήτριες. Πρόληψη ατυχημάτων παρακολούθησαν επίσης 53 μαθητές και μαθήτριες. Φροντίδα ηλικιωμένων, μόνο μία ομαδούλα προλάβαμε μέσα στο 19 να εκπαιδεύσουμε, 12 ενήλικες. Και γενικότερα σε διαλέξεις που είχαν σχέση με την ιστορία, το έργο του Ερυθρού Σταυρού του Παγκόσμιου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και του τμήματός μας εδώ, παρακολούθησαν κάπου 42 άτομα. Αυτές ήταν λίγο πολύ οι δράσεις μας, έτσι τα νούμερα με τα οποία αποτυπώνεται η δουλειά μας στο περσινό χρόνο. Ευχόμαστε φέτος να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη εκπαίδευση. Θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό, να συνδεθούμε καλύτερα με τα σχολιά, να ανοιχτούμε σε περισσότερες ομάδες, ώστε όλο και περισσότερος κόσμος να καταστεί χρήσιμος για το κοινωνικό του περίγυρο, μαθαίνοντας ειδικά τις πρώτες βοήθειες, αλλά και τα άλλα μας θέματα όσοι τα επιθυμούν. Και έτσι με τις λιγοστές δυνατότητές μας να στηρίξουμε όσο περισσότερο γίνεται την τοπική κοινωνία σε αυτό το ακραίο έτσι κομμάτι της πατρίδας μας, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και με τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ξέρω ότι τα νούμερα είναι κουραστικά, αλλά είναι αναγκαίο να τα ξέρετε και να ξέρετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε και όλοι καλύτερα. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας περίπου από εκεί που το άφησε η Ειρηνή, θέλω να πω και εγώ ότι πρόκειται στο αμέσως επόμενο διάστημα να απευθύνουμε πρόσκληση στην τοπική κοινωνία για την εγγραφή νέων μελών στον Ερυθρό Σταυρό. Σας χρειαζόμαστε όλους και όλες. Είτε θέλετε να εκπαιδευτείτε ως εθελοντές και εθελόντριες του τομέα της νοσηλευτικής, είτε θέλετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σύμφωνα με την ειδικότητά σας, κάποια ειδίκευση που έχετε, είτε απλά θέλετε να δώσετε από το χρόνο σας και την αγάπη σας, είστε όλοι χρήσιμοι, όλες χρήσιμες. Επομένως,
Ήδη στην είσοδο υπάρχει ένας χώρος όπου μπορείτε να εγγραφείτε. Το κόστος της εγγραφής είναι 20 ευρώ. Η εγγραφή είναι 10 ευρώ και η συνδρομή είναι 10. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι και στη συνέχεια θα δοθούν μέσω του τοπικού τύπου οδηγίες για τη διαδικασία με την οποία θα μπορούσατε να ενταχθείτε στη μεγάλη και δυνατή οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά σας χρειαζόμαστε όλους και όλες, δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω. Πριν συνεχίσουμε με το πιο καλλιτεχνικό κομμάτι, θέλω να κάνω κάτι που θεωρώ εντελώς απαραίτητο, γιατί δεν μπορεί να δέχεσαι χωρίς να αναγνωρίζεις. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πολύ σύντομα και ακροθυγώς ανθρώπους και συλλογικότητες οι οποίοι μας βοήθησαν σε αυτό το διάστημα. Θέλουμε λοιπόν ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε, όπως ήδη αναφέρθηκε, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας κ. Στέφανο Μπύρο, καθώς και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Χαρυπίδη, για την ανανέωση του Χρυσιδανίου, του χώρου δηλαδή, την ανανέωση της διάθεσης του χώρου όπου στεγάζεται ο Ερυθρός Σταυρός. Είναι μια πολύτιμη προσφορά αυτή, καθώς και για την εν γέννη στήριξή του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον νυν Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κιωσέ, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι δίπλα μας και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να είναι όπως ήταν το προηγούμενο. Τον Δήμο Φλόρινας έχω ήδη αναφερθεί σε αυτόν. Τη στέγη ποντίων αμυνταίων και περιχώρων για τη φιλοξενία των δράσεών μας στο Αμύνδεο, σε έναν εξαιρετικό χώρο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τον διοικητή κύριο Παπούλκα και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας για την εξαιρετική συνεργασία με τις ελπελόγριες και τους εθελοντές μας. Τη διευθύνουσα σύμβουλο των λιμνητορυχείων Αχλάδρας, κυρία Βαλίνα Ρόζα, για την ανανέωση του ψηφιακού μας εξοπλισμού. Τους επιστήμονες και τις επιστημόνισσες που πραγματοποίησαν εισηγήσεις στις ελληνοφωτικές συναντήσεις μας, τον κύριο Ιωάννη Μουμουλίδη, την κυρία Αναστασία Κασκαμανίδου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλόρινας, τον κύριο Ελσάμου Γιάσερ, παιδίατρο, τις επιχειρήσεις, τις πολλές επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες της Φλόρινας που στήριξαν τη φιλανθρωπική μας δράση και πάνω απ' όλα τις εθελόντριες και τους εθελοντές μας. Σε αυτές τις γυναίκες και τους άντρες που πολεμούν τη φθορά, δίνοντας από το υστέρημα του χρόνου τους και το υστέρημα των χρημάτων τους, για να ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο, χρωστάμε πραγματικά τα περισσότερα. Χρωστάει πραγματικά τα περισσότερα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Επομένως, για να μην σας κουράσω άλλο, θέλω να σας πω ότι στο διάστημα που θα μεσολαβήσει, νέα παιδιά θα κυκλοφορούν στα τραπέζια, θα κάνουν μία λαχυλοφόρο αγορά, θα κυκλοφορούν στα τραπέζια για να δώσουν λαχνούς σε όποιον και όποια επιθυμεί. Θέλω τώρα να καλέσω μερικά από τα παιδιά της ομάδας νέων μας. Είναι οι έφηβοι μας και οι έφηβες μας, οι οποίοι και οι οποίες έχουν ετοιμάσει ένα μικρό θεατρικό δρόμενο. Είναι αποκλειστικά δικό τους. Λίγο την προσοχή σας θα ήθελα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το τονίζω ειδικά τώρα, πρόκειται για νέα παιδιά, τα οποία έχουν ετοιμάσει αποκλειστικά αυτό το δρόμενο που θα παρακολουθήσετε. Το έχουν γράψει, έχουν κάνει τις πρόβες. Είναι λογικό να χρειάζονται την ενθάρρυνσή σας, η οποία θα προκύψει και από την προσοχή σας και ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα στη συνέχεια.